Γεια σας, εσείς είσαστε καλά και εμείς καλά είμαστε. Βέβαια θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα αν είμαστε στην Αμερική, όπως ο Βασίλης Παπανδρέου. Επίσης θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότεροι. Ναι, κάθε φορά είμαστε και ένας λιγότερος. Ναι, βλέπεις ο Βασίλης διάλεξε την καλύτερη περίοδο να πάει να κάνει τσάρκα στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον. Ναι, ναι. Καλά έκανε και εμείς τη θέση του. Εύκολα. Και εγώ θα πήγαινα. Και λίγο πιο πέρα. Θα... Και, λίγο και, καμιά... Λίγο πιο και καμιά ενδιάμεση στο Βόρειο Οχάιο. Να δούμε και κάνα ματσάκι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. Τέταρτη φορά στη σειρά. Καταρχήν να πούμε ότι διασωθήκαμε από βέβαιο διασημό. Διότι στις προβλέψεις μας. Στις οποίες ούτως ή άλλως. Πάντα πεθαίνει απρέπει. Το χάσαμε το ένα βέβαια. Όσο που το είχαμε πει Celtics. Λοιπόν, όταν μια ομάδα φτάνει 0 στα 27 τρίποτα. Και μάλιστα σε δύο λεπτά. Δεν υπάρχει. Σε δύο λεπτά. 0 στα 27 τρίποτα σε δύο λεπτά. Πονέσαν τα ματάκια. Να... Έβγαζαν αίματα. Κάτω από σπαθή. Έτρεχε το αίμα. Θα πάει. Κατά λάθος θα φύγει μια μπάλα, μια ρουφιάνα και θα μπει μέσα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είχε τρομερό σασπένς στο 7ο μάτσα. Από το μείον 15 στο τον Ρόκετ στη δεύτερη περίοδο, στο συν 13 νομίζω τον Warriors κάποια στιγμή. Με τη δήλωση του Κέρο ότι στο ημίχρονο. Εντάξει, πλάκα γι' αυτό. Ο ίδιος δεν έκανε καθόλου πλάκα, βέβαια. Ναι, ναι. Εκεί με το γεγονός ότι έχουν βάλει τρεις παίκτες πάνω από 25 πόντους και όλοι έχουν βάλει το 70, από το 60 έως το 70% των πόντων στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Που δείχνει ότι εντάξει, έχουν πράγμα, δηλαδή έχουν λίπος. Πάντως έδειξαν οι Warriors και στη σειρά με τους Rockets ότι στα τρίτα 12 λεπτά ήταν. Κρύψτε τα γυναικόπαιδα. Συν 68. Σε όλα. Στην τρίτη περίοδο έχουν συν 68. Ότι είναι καλύτερη ομάδα από τους Rockets. Ναι. Είναι καλύτερο. Υπήρχαν και στιγμές όμως που έλειπες. Και ο Κάρι και ο Ντουράντ το πέρανε τελείως πάνω τους. Δηλαδή σταματάγανε σου τάρα. Δηλαδή να πας στα δεξιά-αριστερά, τίποτα. Θα το πάρω εγώ το και θα το κερδίσω. Νομίζω ότι ήταν κομική απουσία του Πολ. Τον Ρόκετς είναι τρόπο ζωής αυτό που λες. Δηλαδή έβλεπες παιχνίδι στο οποίο επί τέσσερις συνεχόμενες επιθέσεις δεν αλλάζαν ούτε μία πάσα. Τέσσερις συνεχόμενες επιθέσεις. Ένα ψεύτο πικ στην όταν. Και Harden μέσα ή βήμα Harden πίσω Harden να πάει μπροστά ή μισή πάσα στον Gordon και σου. Ήτανε κομβική απουσία του Chris Paul πάντως στα δύο μάτς. Ήτανε κομβική απουσία του Iguodala. Συμφωνώ ότι τελείωνε ένα ωραίο 4. Απλά ο Iguodala δεν είναι υγιής σε όλα τα playoff. Ναι, αλλά είναι παίκτης κλειδής, είναι τεράστιο. Για μένα είναι ο LeBron των Warriors. Εντάξει, με την έννοια, που κάνει την μηχανή να λειτουργεί. Το λέω με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και θα λείψει από το πρώτο μάτς. Ήδη. Ναι. Έχει τεθεί εκτός. Ναι, και έχει αλλάξει το παιχνίδι του. Ψάχνει καινούργια διάγνωση από ό,τι λένε. Δηλαδή, μπας και μπορέσει να επιταχύνει το χρόνο της επιστροφής του. Κάπου διάβαζα σε μια ανάλυση ότι μια ομάδα, η δύναμή της φαίνεται από το πόσο δυνατός είναι ο αδύναμος κρίκος της. Ξαφνικά το Golden State έχει και αδύναμο κρίκο. Είναι η ομάδα των τεσσάρων πλέον, όταν μιλάμε για πρόσωπα, για προσωπικότητες. Και το λέω διότι έδωσε την εντύπωση στο Houston ότι πόνταρες αυτό. Ξαφνικά είχε τέσσερις να μαρκάρει. Ναι. Η άμυνα των Rockets, η οποία μπλόκαρε τους Warriors και τους κρατούσε σε κάθε παιχνίδι στο 90-95, το έκανε αυτό μαρκάροντας ουσιαστικά τρεις παίκτες. Ακόμα και ο Draymond Green του έδιναν το σούτα που έβγαινε στην μετά. Οι πέντε μάρκαραν τρεις. Και τα έχασε. Μπούκοναν τα πάντα. Κάπως έτσι. Ναι. Εραστεχνικά το λέω έτσι. Πολύ σχηματικά. Και έπαψε να λειτουργεί η μηχανή. Και αυτό είναι και, αυτός είναι και ο λόγος που έφτασαν τόσο κοντά οι Rockets ίσως. Ναι. Εντάξει. Απ' την άλλη πλευρά, έχει το χαρακτήρα μια ομάδα και την τεχνογνωσία τη. Και το γεγονός ότι ξέρει, δηλαδή οι Warriors το έχουν αποδείξει αυτό. Κατ' επανάληψη. Και σε άλλες σειρές τελικών της Δύσης έχουν δυσκολευτεί. Δηλαδή και με την Οκλαχώμα δυσκολεύτηκαν και πήγε η σειρά στα 7 μάτς. Δηλαδή δεν από είναι... Από το 1-3 το γίνεται στο 4-3. Ναι. Που βρέθηκαν πίσω, δηλαδή βρέθηκαν στο χείλος του αποκλεισμού. Ο Ντουράντ είναι το μεγάλο κλειδί. Αυτός που τους δίνει ισορροπία. Πλάν A και πλάν B ταυτόχρονα. Είναι mismatch παντού. Είναι mismatch παντού. Και επίσης φρακάρει και τη ρακέτα στην άμυνα. Έχει. Ήταν μέσα, όλη τη χρονιά μέσα στους καλύτερους μπλόκερ του NBA. Που δεν το και φέτος ναι. Φέτος είχε αυξητική τάση από την αρχή της τάπης. Αλλά τον βλέπεις, παιδί, και μόνο που βλέπεις το άτι τώρα. Είναι όλο πράγμα να τον βλέπεις. Να καλπάζει. Ναι. Και φυσικά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Και ο τρόπος με τον οποίο σηκώνεται τώρα στα τρίποτα και σου τάρι. Δεν κόβεται. Δηλαδή, είναι μια πάρα πολύ ωραία. Μέσα στον κόλ και πα στη σέντρα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία το γεγονός ότι θα έχουμε 4 στα 4 τα 4 τελευταία χρόνια. Warriors, Cavaliers, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι και λίγο βαρετό βέβαια όλο αυτό. Εμένα εγώ δεν το βαριέμαι καθόλου. Εμένα, αλλά απ' την άλλη, ένα κομμάτι του εαυτού μου λέει καλύτερα να είχαμε καινούργιες ομάδες. Απλά η αίσθηση δική μου είναι ότι φέτος, πραγματικά, όσο τεράστιος και αν είναι ο LeBron, όσο εκπληκτικά πράγματα για να έχει κάνει, νομίζω ότι δεν μπορεί να φτάσει
πάνω από ένα-δύο ιστορία... μάτς. Πάνω από ένα-δύο μάτς. Κανονικά έτσι είναι, αλλά. Δηλαδή λες εδώ. Καταρχήν μπορεί να αλλάξει από ένα τραυματισμό. Άμα γυρίσει λίγο το ποδαράκι του Κάρι, αλλάζουμε. Ναι. Δεν είναι. Είναι ευάλωτες ισορροπίες ενός δεκαημέρου. Επίσης, εγώ θεωρώ ότι η σειρά είναι ιστορική. Δηλαδή είναι ιστορική πρώτα απ' όλα γιατί ποτέ. Θα μου πεις και πέρυσι ήταν ιστορική, γιατί ποτέ άλλοτε δύο ομάδες δεν έπαιξαν τρεις φορές σειρά. Οι Celtics και οι Lakers που έχουν παίξει 12 σειρές τελικών, αναμεταξύ τους έφτασαν μέχρι τα δύο. Δηλαδή δύο back σε σειρά σειρές τελικών. Το 4 είναι μυθικό νούμερο. Επίσης είναι προσωπογραφείται, δηλαδή έχει πολύ έντονη προσωπογραφία. Έχει από τη μια πλευρά και από την άλλη. Γιατί δεν είναι. Εντάξει, ο Ντουράντ δεν ήταν στην αρχή. Εδώ, Magic και Bird, όχι, έτσι. Αλλά είναι, πάμε τόσο μακριά. Δηλαδή είναι LeBron, Curry, είναι γεννημένοι και δύο στο Ohio, στο ίδιο, στο ίδιο μεευτήριο. Επίσης, εντάξει, είναι ένα διαφορετικό μπάσκετ. Είναι και δύο ομάδες ατσαλωμένες, πιο πολύ οι Cavaliers, γιατί χρειάστηκε να παίξουν δύο σειρές των 7 αγώνων με τους Pacers και με τους Celtics. Με τους Celtics, με τα break. Όπως επίσης και το γεγονός που και αυτό έχει τη. Αλλά αυτό είναι πλάκα όμως, δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή ότι θα τελειώσει 4-0 γιατί έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα πιθανά σκόρες στις προηγούμενες σειρές. Μόνο αυτό δεν έχω. Δηλαδή έχει πάει 4-3, 4-2, 4-1, να τελειώσει. Μιλώντας για την προσωποποίηση των πραγμάτων, βλέπω ότι υπάρχει και μια τάση στο NBA να δικαιωθεί ο Tyron Lue, ο οποίος ήταν λάσο τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρούν δηλαδή ότι έχει καθαρίσει την πλάτη των παικτών του, ας πούμε, και είναι μάγειρας και μαγειρεύει. Ναι. Αλλά πλέον το άκουγα για τους Αμερικανούς σχολιαστές. Με τον Τζεφ Βαν Γκάντι, πρώτο, ο οποίος δεν τον έχει. Την καλή κουβέντα δεν την έχει εύκολη. Και έλεγε ότι είναι καιρός να αποδοθούν τα εύσημα στον άνθρωπο αυτόν. Ναι, γιατί. Ό,τι παίρνει και αν έχει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σωστό. Ότι βάζω το Λεμπρόν στο γήπεδο και κάνω το Λεμπρόν. Το είπε και ο Λεμπρόν σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες ότι. Και αυτό ακόμα μετράει. Κάποια στιγμή τον Ιανουάριο, στα μέσα Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου, πίστευα ότι μπορούμε ακόμα και να αποκλειστούμε. Το είπε. Το είπε πολύ σοβαρά και ο Λου και ο Λεμπρόν τον Ιανουάριο ότι νομίζω ότι δεν θα αποκλειστούμε από τα πλέον. Γιατί έγινε να του είχε πάρει κατιούσα, ήταν στο 4, πήγαν στο 5 κάποια στιγμή. Ήταν οι ομάδες από κάτω που έσχισαν. Μικρή διαφορά από το 9, ας πούμε. Εκεί έκαναν το ανακάτεμα με τα 5 trade. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι πάλι what if. Δηλαδή δεν ξέρει, αν ο Τόμας θα έμενε, θα τραυματιζόταν. Γιατί και πέρυσι. Δηλαδή με αυτό έτσι λίγο. Αλλά δεν μπορεί να τα βάζει με το Θεό ή με την τύχη, με την ατυχία. Δεν μπορεί να τα βάζει. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Λείπει πάντοτε, λείπουν κομβικοί παίκτες από τις ομάδες που διεκδικούν το ποτάδισμα. Δηλαδή, την πρώτη χρονιά στο 4-2 χτύπησε ο Κάρι και δεν έπαιξε. Ο Λαβ. Χτύπησε ο Λαβ. Πέρυσι χτύπησε ο κοντός, ο Τόμας, στη σειρά τελικών της Ανατολής. Και δεν ξέρει κανείς τι τύχη θα κάνει η Celtics. Και φέτος εμφανίζεται η Βοστόνη πάλι με μισή ομάδα. Ναι. Ο Λαβ είναι με τον κανονισμό της εγκεφαλικής διάστησης. Ναι. Έξω, ο Ιγκουοντάλα, αν πεις, ο Πολ. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Πάντως αξίζουν τεράστιο credit οι Cavaliers και σαν οργανισμός, διότι δεν τα παρατάνε με τίποτα υπό την έννοια ότι ακόμα και στις τελευταίες 10 μέρες έψαχναν να βρουν τα κομμάτια εκείνα, έτσι ώστε να μπορέσουν να πλαισιώσουν το LeBron με αθλητικούς παίκτες νέους, που δεν έχουν βέβαια την εμπειρία, οι οποίοι όμως αποδείχθηκε ότι υπό την καθοδήγηση του LeBron μπορεί να μπουν σε ένα αυλάκι. Και είναι τεράστιο αυτό που πέτυχαν οι Cavaliers. Ναι. Ξεκίνησαν, έχαναν 2-0 από τους Έπρεπε να κάνουν 4 νίκες σε 5 αγώνες. Το 6% έπαιζαν. Των οποίων οι δύο να είναι εκτός έδρας. Με το 6% έπαιζαν στην ιστορία του NBA σε 300 σειρές από 2-0. Από 2-0. Ναι. 6%, 9 ομάδες έχουν περάσει. Κλήθηκαν να πάρουν 7ο μάτς στην έδρα του αντιπάλου, ο οποίος ήταν ανώτερος. Υπάρχει και ένα με 10-0 στην έδρα του. Το δεύτερο καλύτερο παίκτη τους, τον Love. Και τα έκανε. Σωστό, σωστό. Και εντάξει, είναι το μεγάλο στίγμα του LeBron τώρα. Δηλαδή, με όλη αυτή η κουβέντα, και λέμε εμείς που είμαστε πάντοτε και λίγο κοτσομπόλιδες στην Ελλάδα, Γκάλης, Γιαννάκης, Πανούλης ή Διαμαντίδης. Αλλά βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική. Δηλαδή, η κουβέντα που γίνεται για τον Goat και όλα αυτά είναι πια σε τέτοιο επίπεδο που πολλοί πιστεύουν. Και εγώ πάντοτε λέω και σέβομαι την άποψη αυτών που το ζουν στην καθημερινότητα. Παρεμπιπτόντως, αυτοί που το ζουν στην καθημερινότητα, στην καλύτερη για τους Cavaliers περίπτωση δίνουν 6 μάτς. Ένας δίνει 7. Σίγουρα εκεί στα διάφορα γκάλωπ του ESPN. Δίνουν Warriors στα φαβορή τράνο. Ότι πολλοί όμως πιστεύουν ότι αν τυχόν ο LeBron. Πρώτα απ' όλα είναι η μεγάλη πρόκληση το τι θα γίνει το βράδυ που θα τελειώσουν οι τελικοί, που μένει ελεύθερο. Και το δεύτερο είναι ότι. Πολλοί πιστεύουν ότι θα αυξήσει κατακόρυφα τις μετοχές του στη διεκδίκηση της του GOAT. Του Θεό, ναι. Τις έχει αυξήσει ήδη. Αν πάρει αυτό το ποτάθλημα. Ναι. Δηλαδή αυτό το ποτάθλημα είναι
Against all odds που λένε. Αν πάρει το πρωτάθλημα, ίσως η επόμενη συζήτηση να είναι αυτή ακριβώς. Ότι τον πέρασε τελικά τον Τζόρνταν. Μάλλον θα τον πέρασε. Εγώ πιστεύω ποτέ τον Ποτόν. Κοίταξε, προσωπική άποψη. Είναι άκυρο η σύγκριση από μόνη της. Μα είναι άλλη εποχή, ρε παιδί. Αν δει κανένα στο μπάσκετ της εποχής του Τζόρνταν, που δεν είναι εδώ πριν από χίλια χρόνια. Ο Τζόρνταν, παιδί, δεν πήγε ποτέ σε 7ο μάτς. Δεν πήγε ποτέ σε 7ο μάτς. Έχει 6 στα 6 σε τελικούς. Ποτέ σε 7ο μάτς. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, δεν έχει χάσει ποτέ τελικό. Ναι, δεν έχει χάσει ποτέ τελικό. Ενώ ο Λεμπρόν έχει χάσει περισσότερο. 3-8. Έχει πάρει 3. 3-8 που έχει παίξει. Και αυτά που λένε τώρα για τα στατιστικά του Λεμπρόν, ότι πέρασε τον Τζόρνταν στους πόντους, αυτά, στα rebound, από εδώ, από εκεί. Για μένα μπορεί να γίνει διασύγκριση. Ο Τζόρνταν έχει παίξει 4-5 σεζόν λιγότερες από τον Λεμπρόν. Και όχι μόνο αυτό. Πήρε 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα μετά από 1,5 χρόνο περιπλάνηση στο baseball. Καλά. Πολλά πράγματα τέλος πάντων μπαίνουν σε αυτή τη σύγκριση. Όσοι είναι υπέρ του Λεμπρόν λένε δείτε και ποιους συμπαίκτες έχει. Δεν είχε και τις ομάδες. Και τις ομάδες. Και τους αντιπάλους. Και τους αντιπάλους. Είχε. Τον Λόγκλι και τον Wellington να πούμε. Είχε και τον Πίπερ. Εντάξει, και τον Πίπερ. Είχε και τον Ρόμπερ. Χώρα Γκραντ. Μπάσετο δεν είναι τώρα. Αλλά δεν είναι παίκτη σε. Και τέλος πάντων είναι. Έχει πλάκα αυτή. Περνάει η ώρα αυτό. Και περνάει έτσι λογικό. Έχει όμως, δηλαδή αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει κάποιος, πέρα από την κουβέντα τώρα που ενέχει και πολλά στοιχεία υπερβολής και πολύ υποκειμενική είναι για το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Έχει επικότητα αυτό που κάνει ο Λεμπρόν. Δηλαδή είτε σε αρέσει είτε δεν σε αρέσει. Είσαι hater, είσαι lover. Δηλαδή πολλοί δεν μπαίνουν στη λογική του GOAT. Μπαίνουν στη λογική ότι εξατομικεύει πάρα πολύ το παιχνίδι. Το κάνει ατομικό άθλημα. Ναι, εγώ δεν το πιστεύω. Και εγώ δεν το πιστεύω. Δεν το δέχομαι. Αν τον δεις, εντάξει, εγώ είμαι λεμπρονικός. Μου αρέσει πολύ. Αν υπάρχει πέραν όμως αυτού. Μια ομάδα που το κάνει αυτό φέτος είναι ο Χάρντεν. Ναι, δηλαδή ο Χάρντεν το εξατομικεύει πιο πολύ. Προφανώς. Το εξατομικεύει με άλλο τρόπο ο Λεμπρόν. Και με άλλο τρόπο ο Χάρντεν. Αρχίζει διαβάζει το παιχνίδι καλύτερα από οποιονδήποτε. Είναι παντού. Είναι πασέρ, είναι σκόρερ, είναι δημιουργός. Δεν αμφισβητείται αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν αμφισβητείται αυτά. Καταρχήν ο δείκτης της νοημοσύνης του, δηλαδή κάθεται τώρα σε κάθε τελικό. Και θυμάται όλες τις φάσεις. Λέει και είναι το πρώτο λάθος που έκανα. Ανέλυε τα 6 λάθη που έκανα. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες που τελειώνουν το μάτς και δεν ξέρουν αν έχουν νικήσει ή αν έχουν χάσει. Και αυτός ο μπαγάσας. Θυμάται φάση. Το πρώτο λάθος μου έφυγε μπάλα γιατί πάτησα γραμμή. Στο δεύτερο έφαγα πίεση και έκανα αυτό. Στη συνέντευξη τύπου την επίσημη 10 λεπτά μετά το τέλος του αγώνα. Είναι τρομακτικό πώς όσο κυλάει το μάτς συμπαρασύρει τους συμπαίκτες του προς τα εκεί που θέλει. Δηλαδή στον 7ο αγώνα με τους Celtics. Το ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν LeBron James 11 στα 17 σουτ, όλοι οι υπόλοιποι Cavaliers 4 στα 17. Όσο περνούσε το παιχνίδι όμως, τους βάζει. Τους έβαζε πέρα από το αγωνιστικό, ότι τους έδινε και ελεύθερα σουτ στις γωνίες, του J.R. Smith και είναι τον Κόμπερ. Είναι μυθικό το ότι αυτή και ψυχολογικά, πνευματικά δηλαδή, το έβλεπες ότι όλη η ομάδα σκαρφάλωνε στις πλάτες του και τον ακολουθούσε. Είναι 33 χρονών και 6 μηνών. Έχει 100 στα 100 μάτς. Ναι. Δεν υπάρχει. Πρώτο δηλαδή, σε λεπτά σε όλο το NBA. Έπαιξε 48 λεπτά σε Game 7. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι σε Game 1, σε Game 7. Δηλαδή σε 7ο μάτς έχοντας προηγηθεί η υπερπροσπάθειά του στα προηγούμενα 6. Ταξίδια, ανέβα, κατέβα. Και δηλαδή αυτό που λέει ότι δίνει 1,5 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο για να φτιάχνει το κορμί του. Ναι. Πολύ σωστά το κάνει. Πολύ σωστά το κάνει. Δικαιώνεται αυτό. Δικαιώνεται. Και εδώ το Game 7 είπε τη μεγάλη ατάκα, νιώθω σαν να έχω παίξει 6 σεζόν. 6 σεζόν, ναι. Αυτή τη φωτογραφία την έχετε δει, έτσι. Έχει ανέβει πίσω από τη. Αυτή είναι η φωτογραφία. Δηλαδή μια φωτογραφία. Στο βίντεο να το δει την εξέλιξη. Ο Τζέιλεν Μπράουν είναι πάνω του. Νομίζω ο Μόρις. Μόρις. Δηλαδή κάνει καβάλα, καβάλα και από τους δύο όμως και ο Λεμπρόν δεν πέφτει, δεν φεύγει από την τροχιά του, βάζει το καλάθι και παίρνει και το φάουλ. Νομίζω ότι οι Καβαλίερς και ο Λεμπρόν γενικότερα απέκλεισαν τους Celtics επειδή πολύ απλά οι Celtics που είναι πιο ταλαντούχα ομάδα από το Cleveland δεν είχαν την εμπειρία. Βασίστηκαν σε έναν υπερ παίκτη rookie, τον Jason Tatum, και έναν δευτεροετή, τον Jaylen Brown και τον Rozier, ο οποίος και αυτός είναι νέος στο star system του NBA. Εντάξει, καλή ομάδα και είναι και πιο γεμάτη. Δηλαδή έχουν τον Horford, έχουν τον Morris, έχουν τον Drummond. Δηλαδή έχουν και εμπειρία, δεν είναι πέρα από τα πιτσιρίκια. Που να είχαν και Kyrie και. Άλλο αυτό. Και το Hayward. Δεν είχαν την εμπειρία, ξέμειναν και από ταλέντο κάποια στιγμή. Αλλά είναι πολύ πιο γεμάτη από ό,τι. Το επίτευγμα του Cleveland να του αποκλείσει είναι μυθικό. Το γεγονό ότι είναι στου τελικού είναι μυθικό και το γεγονό ότι συζητάμε όλη αυτή την ώρα για του Warriors εναντίον του LeBron, όχι των Cavaliers. Του Λεμπρόν, τα λέει όλα. Νομίζω ότι άγγιξε το ταβάνι του. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω, έτσι διαβάζοντας κιόλας, γιατί πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να διαβάζεις και το ζουν και το ξέρουν καλύτερα το παιχνίδι. Λένε τώρα, δηλαδή καταλήγουν σε έτσι, πολύ συγκεκριμένες συνθήκες που πρέπει να επικρατήσουν. Δηλαδή, για τους Warriors, από ό,τι φαίνεται, το πιο
κρίσιμο ζήτημα είναι πώς θα καλύψουν για όσο λείψει το κενό του Iguodala. Γιατί και όλα αυτά τα πράγματα, τα πολλά πράγματα αυτό που κάνει το μάτς. Παίκτες να ρίξουν στο LeBron έχουν. Αυτό είναι το θέμα. Να τον κουράσουν, να τον θύρουν. Εάν έπαιζε το αναλώσιμο στο ένα σώμα. Άμυνα με αλλαγές. Οκ. Okay. Ποιες αλλαγές. Πώς θα τον κρατήσει ο Clay Thompson που είναι καλός αμυντικός. Ο Draymond Green θα τον παίξει. Το ζητούμενο για τους Warriors είναι αυτό. Πώς θα γίνει όμως όταν με την πρώτη αλλαγή βρεθεί με τον Curry. Με τον Thompson. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αν έπαιζε ο Iguodala, εγώ στοιχημάτισα στο 4-0. Ναι, γιατί αν έπαιζε ο Iguodala με τρία κορμιά Iguodala, Durant και Draymond, αλλάζει το πράγμα στην άμυνα απέναντι στο LeBron. Ναι. Αλλά βέβαια το μεγάλο ζητούμενο για τους Cavaliers είναι να βοηθήσουν οι υπόλοιποι. Ναι, αυτό. Δηλαδή ο LeBron, η έννοια του supporting cast. Θα βάλει θα κάνει triple double. Τώρα. Όχι, είναι ποτέ άλλοτε που πάντοτε παίζει ρόλο το supporting cast, ποτέ άλλοτε. Η χρεία του που λένε δεν ήταν τόσο, μεγάλη και τόσο χρειώδης που λέγει ο Γιάννης, όσο είναι τώρα. Δεν μπορεί να παίξει με τους Warriors, μόνος του. Δηλαδή ένας άλλα λέων. Με τους Celtics μπόρες, με τους Pacers μπόρες, αλλά τώρα. Και ιδίως αν χάσει και ο Love. Και επίσης τι, ας πω, τι καύσιμο έχει μέσα του. Η μηχανή. Και πρέπει να παίξει άμυνα, δεν είναι μόνο ότι να παίξει άμυνα απέναντι σε όποιον κληθεί να μαρκάρει. Και δεν είναι κουρασμένο. Το λέω ότι είναι σύμπτωμα. Υπήρχε τρόπο να κρυφτεί στην άμυνα ο LeBron. Είχαν οι Celtics παίκτε, όχι ακίνδυνου, αλλά για να κρύψει κάποιον. Με του Warriors που θα κρυφτεί. Όλοι βάζουν. Από την άλλη. Από την άλλη οι Warriors είπαμε ότι έχουν πλέον τέσσερι παίκτε που απειλούν. Δεν έχουν πέντε όπω είναι με τον Iguodala μέσα. Οπότε. Κοίτα, ο Iguodala έκανε μια δήλωση το βράδυ και είπε ότι. Θα δούμε για το δεύτερο παιχνίδι. Ψάχνει τρόπο να παίξει. Ναι, σίγουρα στο πρώτο θα αυτό ισχύει όμως εδώ και 10 μέρες το θα δούμε για το επόμενο μάτσο. Και δεν βλέπουμε. Προβλέψεις θα κάνουμε αυτή τη φορά. Θα κάνουμε αυτή τη φορά παρότι λείπει ο Παπανδρέου. Θα εκτεθούμε πάλι. Δεν πειράζει, εκτεθούμε. Μια ζωή εκτιθέμεθα. Ζούμε για να εκτιθέμεθα. Λέγε. Πέντε. Warriors στα πέντε. Πέντε κι εγώ νομίζω. Ελπίζω όμως σε περισσότερα. Ουσιαστικά ελπίζω να το πάρει ο LeBron. Μην κρυβόμαστε. Θέλω να συνεχιστεί αυτό το μύθος. Ναι. Να γίνει πιο μύθος ο μύθος θέλω. Και τέλος πάντων, πιο πολλά θα κερδίσει τον μπάσκετ αν το πάρει ο LeBron παρά τον Golden State, κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, πώς να το πω, πιο πολλής κόσμος θα θαυμάσει τον υπερήρωα παρά την υπερομάδα. Συμφωνώ βέβαια, αυτό ανήκει στα όρια του αδυνάτου, νομίζω. Εντάξει. Έχουμε δει και πιο αδυνάτου. Φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ βλέπω. Και εγώ λέω πέντε Warriors. Άλλο το ευσεβής πόθος μου, και άλλο το προγνωστικό. Εγώ θα ήθελα και εγώ συμφωνώ μαζί σου, θα ήθελα 7. Ναι. Να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερα μάτς με αυτούς τους 4 εναντίον ενός. Αλλά... Η επιθυμία μου εμένα θα είναι να γίνουν οι τελικοί όπως πρόπερση. 7ο μάτς μέσα στο Golden State. Σωστά. Με διπλό. Σωστά. Εντάξει, εγώ. Γελάει, ακόμα γελάει. Ένα προγνωστικό έχει πετύχει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι στο 4-0. Μπορεί. Ναι. Όχι, νομίζω. Πιστεύω ότι θα προτάξουν και τον εγωισμό του και θα πάρουν ένα μάτσο. Μπορεί να πάρουν και δύο. Δεν βλέπω πώς μπορούν να πάρουν τρία. Θα έλεγα κι εγώ. Δηλαδή, συμφωνώ απολύτως. Θέλω πάρα πολύ 7 μάτς. Θέλω να το πάρει ο LeBron. Αλλά η πιο έτσι ρεαλιστική προσέγγιση που μπορώ να καταθέσω είναι 4-2 υπέρ των Warriors. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μετά θα ξεφύγει για την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή τα 7 μάτς ξεφεύγουν από την ανθρώπινη φύση. Εάν δεν αναδειχθούν οι Cavaliers πρωταθλητές στα 7 μάτς, το δαιμονοποιούμε εντελώς. Δηλαδή, η πλάκα είναι ότι. Βγάζει τα εισαγωγικά από τη λέξη που έχει 3 γράμματα στα αγγλικά και 4 στα ελληνικά. Καλές μεταδόσεις λοιπόν και καλή απόλαυση για όλους. Και καλό να απολαύσουμε ένα ωραίο. Η επόμενη μπασκετοκουβέντα θα είναι για το Μουντιάλ. Χαίρετε. Για τους τελικούς Α1.